στην Έλληνες, καλημέρα στην Πάτρα. Καλησπέρα. Είμαι ένας πολίτης όπως είστε και εσείς. Είναι η πρώτη μου φορά που μιλάω δημόσια. Είμαι μέλος της Ελλήνων Συνέλευσης Πατρέων. Έχω ταχθεί συνειδητά σε αυτόν τον αγώνα και στον Αρτέμις Ώρα, του Βασιλείου και της Ολυμπίας. Σε κανέναν άλλο Ώρα. Γιατί είναι ο μοναδικός που κινείται σε ένα συγκεκριμένο αξιακό σύστημα. Και είναι αυτός που πρόβαλε, που ξεπρόβαλε ένα ολόκληρο καθεστώς. Ένα ολόκληρο καθεστώς μπροστά μας, το οποίο πρέπει να γκρεμίσουμε. Γι' αυτό ανοίξαμε την Ελλήνων Συνέλευση Πατρέων. Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά σε όλο τον πλανήτη. Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας. Όλους τους Έλληνες από ανταχού της Γαίας να βγουν μαζί μας. Η οικογένειά μου είναι αυτή. Δεν έχω άλλη. Είναι το τέλος μου. Αν αναγνώσουμε πίσω στην ιστορία, θα δούμε ότι προερχόμαστε από την Ιωπρόγωνο. Το γραφείο μας υποστηρίζει τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του Αρτέμιτος Ώρα. Κανού άλλο. Όλοι οι άλλοι είναι απέναντί μας. Δεν υπάρχει εκκλησία, δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία. Είναι όλοι απέναντι στον Έλληνα. Και τώρα αυτή τη στιγμή εσείς, όπως και εγώ, όλοι μαζί, οι ιδιοκτήτες, θα πρέπει να πάρουμε την πατρίδα στα χέρια μας. Έχουμε τα 600 δισεκατομμύρια. Τα υπογράφει ο πρόεδρος της Αμερικής, ο Ομπάμα. Τι άλλο θέλετε, φοβάστε? 6 τεγμάχια των 100 δισεκατομμυρίων. Κατατεθειμένα στο όνομά μας, στους ιδιοκτήτες, στο κυρίαρχο ελληνικό έθνος. Όταν ενωθούμε θα τα πάρουμε. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι πολιτικοί που ήρθαν στην ιστορία μας, σας δώσανε λεφτά? Σας πληρώσανε νωρίτερα? Τους ψηφίσατε και μετά σας βάλανε σε κάποια θέση? Πήρανε πρώτα την ηγεσία. Και τώρα τι σας ζητάμε? Να την πάρετε εσείς, εμείς, όλοι εμείς. Συνένωση! Τα 600 δισεκατομμύρια τα αιτιά του Federal Reserve, η Αμερική. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τράπεζα στον κόσμο. Για να ενωθούμε, για να τα πάρουμε, θα πρέπει να ενωθούμε όλοι μαζί. Πάει αυτό. Ο Αρτέμις ως Ώρας δεν σταμάτησε εκεί. Έφερε και τις μετοχές της Ανατολής. Ένα μεγάλο μαχαίρι. Για να θυμηθούμε όλα τα θύματα. Το γένος μας που σφαγιάστηκε απέναντι στη Μικρά Ασία. Που ξεκλειδίσανε το γένος μας που δεν κατάφερε ο Τούρκος επί 400 χρόνια σκλαβιάς να το κάνει ένας Αγγέλινας ονόματι Βενιζέλος. Οι μετοχές της Ανατολής εισεγγυάται η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας. Η Κεντρική Τράπεζα της Γαλλίας είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης. Μας χρωστάει η Ευρώπη. Οπότε έχει υπογράψει την απελευθέρωσή σου, Έλληνα, και η Ευρώπη. Τι φοβάσαι? Από τη μία στην Αμερική. Από την άλλη έχεις και την Ευρώπη δικιά σου. Σου χρωστάνε όλοι. Ένα επόμενο εργαλείο είναι τα παγκόσμια ταμεία. Αυτό είναι, θα έλεγα, πιο κοντά σε εμάς. Γιατί σε αυτά τα τρία χρόνια, με αυτά τα οικονομικά εργαλεία που μας παρουσίασε, μπορέσαμε και αποδομήσαμε την κοινωνία γύρω μας. Μπορέσαμε να καταλάβουμε ότι καμία κυβέρνηση δεν είναι δικιά μας. Και όταν καταθέτει τα 600 δισεκατομμύρια, πριν πούμε στο τρίτο μνημόνια, δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το πρόβλημα είναι οικονομικό, όπως μας έχουν μεταφέρει, να αποπληρώσουμε το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος, να μην προστάμε. Έχουμε λογιστικό υπόλοιπο 600 δισεκατομμύρια αυτή τη στιγμή. Μας αποκάλυψε και το μυστικό το μυστικό. Το ΦΕΚΤΟ 315. Τα παγκόσμια ταμεία. Όταν αποφασίσαμε όλοι εμείς το πώς θα πρέπει να κυλάει η ζωή μας. Από τότε έχουμε την είδηση των χρηματιστηρίων. Από τότε όλος ο υδρότας μας πάει σε ένα μεγάλο κουμπαρά. Που δώσαμε τη δυνατότητα στους διαχειριστές μας να μας τον δανείζουν άτοκα για να κάνουμε χρήση έργων, για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας. Όμως αυτοί δεν το κάνουν. Στο συγκεκριμένο δήμαρχο, τον κύριο Πελετίδη, έχουμε καταθέσει επίσημη πρόταση 16,8 δις. Από την Ελλήνων Συνέλευση. Ναι, η Ελλήνων Συνέλευση είναι η νομική οντότητα. Είναι η νομική οντότητα που όλοι εμείς θα πάρουμε πίσω το Δήμο μας. Και όλοι οι Δήμοι μαζί, το έθνος μας. Είμαστε το αρχαιότερο έθνος στον πλανήτη. Η
Είμαι 32 χρονών. Μεγάλωσα σε μια κοινωνία που θα έπρεπε ο πατέρας να τσακώνεται με το γιο, το θείο και όλους αυτούς. Με ψεύτικες ιδεολογίες. Κάνανε τους Έλληνες, τους ενεργούς Έλληνες, τους νεαρούς, να μην έχουν φτερά για το μέλλον. Δεν έχω μέλλον. Αν θέλω να ζήσω, θα πρέπει να πάω κάπου έξω. Γιατί εκεί μου είπανε ότι είναι πολιτισμένοι άνθρωποι. Ενώ εγώ ήμουν απολύτιστος. Επειδή μου κλείσανε τον πλούτο μου. Και τώρα ήρθε η ώρα που εγώ πάλι, ο νεαρός, να πρέπει να πάρω πίσω το μέλλον μου. Οι μεγάλοι χρηματοδοτήθηκα παλαιότερα. Με θέσεις, πουλήσανε την ψυχή τους, σε ψεύτικες ιδεολογίες, σε όλα αυτά. Συνέλληνες, πρέπει να γίνουμε ένα. Να αφήσουμε πίσω τα κόμματα, τα δόγματα, ξέρουμε τι θέλει. Όταν μονιάσουμε θα καταλάβουμε ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο μπροστά μας. Είναι τόσο δύσκολο. Κοιτάτε τις ζωές σας, όλοι έχουμε προβλήματα. Τι περιμένουμε δηλαδή, να πεθάνουμε. Σαν ζωντανή νεκρή μας θέλουν. Όλα είναι ψεύτικα. Δεν θα σας κουράσω για πολύ. Την ομιλία μου δεν την είχα ετοιμάσει. Την είχα αντιλέψει μόνο στο μυαλό μου. Τρέχουμε όλες αυτές τις μέρες με δικό μας υδρότα. Δεν πληρωνόμαστε από κανένα. Δεν με πληρώνει ο Αντώνης ως ώρας. Είμαι πολύ ακριβό για να με αγοράσει οποιοδήποτε. Όπως δεν το πληρώνω κι εγώ. Δεν το πληρώνω κι εγώ. Όταν στήθηκε μπροστά στο καθεστώς, πήγα δίπλα του. Γιατί θέλουμε τα ίδια, ρε παιδιά. Είναι Έλληνας απρόσδελος Ιθαγενής όπως και εγώ. Είναι ουδοκτήτη. Και τώρα πίσω τη ζωή μου και το μέλλον μου. Δεν μπορεί να υποστηρίξει κανεί. Τι διαφορετικό θέλετε. Επαιτία. Τι δεν καταλαβαίνετε. Είναι τιμή μου συνέλληνες που είστε ανάμεσά μας και είμαι δίπλα σας σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα που γνώρισα τόσο καθαρούς άνθρωπους. Γιατί πριν εμφανιστεί ο Αρτέμις, νόμιζα ότι ήμασταν πολύ λίγοι, ίσως ο μόνος, μέχρι που γνώρισα εσάς. Είναι τιμή μου, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.